Αναπάντητη έμεινε η ερώτηση που κατατέθηκε στην Βουλή από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος προς το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Υγείας της Αμοθράκης στη λειτουργία του. Για το λόγο αυτό, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κατέθεσε για δεύτερη φορά ερώτηση στη Βουλή σε μια προσπάθεια να πάρει απαντήσεις για τις ενέργειες τις οποίες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση για την επίλυση των προβλημάτων που αντί να μειώνονται αυξάνονται. Είναι η δεύτερη φορά που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταθέτει ερώτηση για την κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Αμοθράκης, δεύτερη φορά για φέτος. Δυστυχώς διαχρονικά το πρόβλημα παραμένει όσον αφορά τη Αμοθράκη και όχι μόνο, δηλαδή τα περιφερειακά ιατρία δυστυχώς χρήζουν δεύτερες μοίρες από ό,τι φαίνεται. Πραγματικά είναι ένα επεστελεχωμένο Κέντρο Υγείας, από ό,τι θυμάστε και πλημμυρισμένο και πρόσφατα με 1000 μύρια ανακαινισμένο. Τώρα που περνάει και η καλοκαιρινή περίοδος, την πέρασαν τη μισή οι άνθρωποι έτσι. Τώρα θέλουμε να δούμε λίγο τι θα γίνει και με τους χειμερινούς μήνες που είναι ακόμα πιο δύσκολη και η ίδια η συγκοινωνία με το νησί, αλλά και για τους μόνιμους κάτοικους το τι γίνεται. Οπότε περιμένουμε μια απάντηση άμεσα για να μπορέσουν να λυθούν τα προβλήματά τους. Υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Υγείας της Αμοθράκης υπολειτουργεί, καθώς από τις 6 οργανικές θέσεις ιατρικού προσωπικού που προβλέπονται για τη στελέχωσή του, καλυμμένη είναι μόνο η μία. Ενώ δεν λειτουργεί και το ακτινολογικό εργαστήριο λόγω έλλειψης ακτινολόγου, με αποτέλεσμα για μια απλή ακτινογραφία. Οι κάτοικοι αναγκάζονται να μεταβούν στην Αλεξανδρούπολη.